Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Έτσι και στην Κύπρο παρατηρείται ραγδαία αύξηση θανάτων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι μαζικοί εμβολιασμοί. Σύμφωνα με έρευνα την οποία έκανε ο κορυφαίος επιδημιολόγος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης και την δημοσιεύει το Pro -News -GR, από το δεύτερο εξάμεινο και μετά παρατηρείται ραγδαία αύξηση θανάτων. Η έρευνα έχει τίτλο «Η θνησιμότητα του πληθυσμού στην Κύπρο από όλες τις αιτίε τα τελευταία έξι χρόνια με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, όπως δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Όπω παρατηρούμε στα διαγράμματα, το πρώτο τρίμηνο του 2021 στην Κύπρο δεν παρατηρήθηκε κάποια αύξηση θανάτων. Αντιθέτω, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο οι θάνατοι αυξήθηκαν ραγδαία και πλέον το 2021 είναι η χρονιά με του περισσότερου θανάτου την τελευταία πενταετία. Να σημειώσουμε ότι και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα ο κόσμος ξεκίνησε να εμβολιάζεται μαζικά από τον Μάρτιο του 2021 και μετά.